μαθήματα τέννις ξεκίνησε η Χριστίνα Κολέτσα και φυσικά η Έλενα Πολυκάρπου ήταν εκεί για να την ψυχώσει. Η γνωστή Αηδός, που έχει την έκτη αίσθηση, μίλησε αποκλειστικά στη δική μας Έλενα για τη γεύση που της άφησε το πρώτο μάθημα, την προσωπική της ζωή, αν και έκανε αρχικά τη δύσκολη, και φυσικά την πορεία της στο τραγούδι. Ας τις απολαύσουμε λοιπόν. Επικίνδυνες αποστολές με την Πολυκάρπου, γιατί οπουδήποτε κι αν είσαι, σε όποιο κανάλι κι αν είσαι, εγώ πρέπει να ταλαιπωρούμε κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σου. Γιατί? Θέλω να μου πεις, πώς ήταν η εμπειρία τέννις? Φοβερή. Στο είπα ότι θέλω να ξεκινήσω, έτσι. Δυστυχώς η πρώτη μου επαφή δεν έγινε με τον δάσκαλο που έχω κλείσει μαθήματα. Έγινε με τον κύριο Σόλωνα Πέπα. Και έμεινα έκπληκτη από το πώς παίζει. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν έχω μέλλον και αν θα τα καταφέρω. Πιστεύω πως θα τα καταφέρω. Πώς θα ήθελε να είναι ο άνδρας που θα παντρευτεί? Από σόι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν υπολόγιζα την εμφάνιση τόσο. Λέω, αν κάποιος είναι γυμνασμένος και είναι και όμορφος και τέτοιο, μια χαρά. Στο λέω αισθάνομαι, το οποίο αισθάνομαι, πως κάτι τρέχει με σένα, ναι, μωρό. Έχει ζήσει μεγάλο έρωτα αυτό που λέμε? Μεγάλο έρωτα. Νομίζω ότι θα μπορούσα και μεγαλύτερο να ζήσω κάποια στιγμή. Σφουγγαρίζεις, σιδερώνεις, μαγειρεύεις καλά? Σφουγγαρίζω και σιδερώνω. Τώρα για το αν μαγειρεύω καλά, οι απόψεις δίστανται εκεί λίγο. Γιατί μία φορά μου πετυχαίνει, την άλλη δεν μου πετυχαίνει. Ας πούμε, προχθές μαγείρεψα μια μακαρονάδα και είχε γίνει μία μάζα όλο. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, αν θέλετε μακαρονάδα σε μάζα, τύπου ζύμη, έχω τη συνταγή. Όσοι άνδρες και φανατικοί θαυμαστές της Χριστίνας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή το βίντεο, ας ανεβάσουν την ένταση, γιατί θα ακούσουν κάτι ενδιαφέρον. Εγώ φοράω μόνο πάνω στην πίστα, δεν μπορώ εκτός πίστας να φοράω γόβες, δεν φοράω σχεδόν ποτέ. Στο σπίτι μου μέσα κυκλοφορώ... Πώς κυκλοφορώ με στο σπίτι μου άραγε? Μέσω ρούχα και... Χαλαρή. Χαλαρά, ναι. Στο σπίτι σου είναι άλλωστε, εντάξει. Με φόρμες. Εντάξει, όταν έχει πολύ ζέστη. Ποια είναι η πιο ευχάριστη και ποια η πιο δυσάρεστη στιγμή της ζωής της? Ήταν η μέρα που μπήκα μέσα στο σπίτι του Fame Story. Δηλαδή, όσα χρόνια και να περάσω, δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Και η πιο άσχημη στιγμή της ζωής μου ήταν πολύ μικρούλα. Όταν είχα χωρίσει οι γονείς μου. Το ωραιότερο πείραγμα που σου έχει κάνει κάποιος άντρας? Το ωραιότερο πείραγμα... έκανα μία φορά κόντρα με κάποιον στην παραλιακή. Και αυτό δεν κάνει που το είπα. Ναι, ήταν έτσι τύπου κόντρα και τέτοια με το αυτοκίνητο. Όσο σε κάποια φάση με έχασε. Σε έχασε και καλή οδηγός και γρήγορη. Για το αν είμαι καλή δεν ξέρω, αλλά γρήγορη είμαι σίγουρα. Η συζήτηση πέρασε σε άλλο επίπεδο, με την Έλενα να προσπαθεί να μάθει λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή της Χριστίνας Κολέτσα. Είναι τελικά ερωτευμένη? Πες τώρα, είσαι ή δεν είσαι ερωτευμένη? Πες την αλήθεια, πουλάκι, μην πω εγώ και με ποιον είσαι. Μην διανοηθεί. Με ποιον είμαι? Εγώ ξέρω. Κοίταξε, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, οπότε το ξέρεις εσύ και δεν το ξέρω εγώ τι έχω στη ζωή μου. Έχει θυμώσει ποτέ η Χριστίνα Κολέτσα και να χαστουκίσει έναν άντρα ή να την έχει χαστουκίσει αυτός γιατί έχει κάνει λάθος ή έτσι? Εννοείς αν έχω παίξει ξύλο, γενικά. Ναι, έχω παίξει ξύλο. Και με αυτό θυμώνεις με τον εαυτό σου? Εγώ είμαι πιο συγκρατημένη συνήθως, δεν ξεκινάω κάτι τέτοιο. Γενικώς δεν κρατάω θυμό για κάτι, ούτε είμαι από τους ανθρώπους που θυμώνουν πολύ ή που βγαίνουν έξω από τα ρούχα τους και τέτοια. Είμαι συνήθως πολύ ήρεμη. Και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρο.